Γεια σας, είμαι ο Πάνος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι για τη σειρά Hill House Comics. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο βίντεο. Είναι το τελευταίο βιβλίο της σειράς, αλλά υπάρχει και μία bonus ιστορία που θα τη δούμε, είναι στο τέλος κάθε τεύχους. Θα μιλήσουμε σήμερα για το Plunge. Το Plunge το έχει γράψει ο Τζο Χιλ. Εδώ βλέπουμε το εξώφυλλο του πρώτου τεύχους. Με αυτό το πλοίο και κάτι έτσι, ένα παράξενο artwork με κάποιους αριθμούς, κάποια γράμματα, σαν μαθηματικά φαίνονται, και αυτούς εδώ τους τύπους. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να σας πω και τους δημιουργούς ακριβώς. Λοιπόν, το έχει συνδημιουργήσει ο Τζο Χιλ με τον Στιούαρτ Immonen. Τα χρώματα είναι από τον David Stuart, οι γραμματοσυρές από τον Darren Bennett. Δημιουργία του Τζο Χιλ φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να πω κάτι που δεν είχα πει στα προηγούμενα βιντεάκια. Αυτή η σειρά της DC λέγεται Black Label, συγκεκριμένα, η σειρά τρόμου. Έτσι, να το ξέρουμε και αυτό, όχι ότι είναι και πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ξεκινάει η ιστορία μας. Massacre Bay, λέει, Atto Island, 3 Οκτωβρίου. Κάτι γίνεται εδώ πέρα σε μια παραλία, ξεβράζονται κάποια καλαμάρια, έτσι, γιγαντιαία, έχουν πεθάνει. Τα βρίσκει εδώ πέρα ο άνθρωπος με το σκύλο του που έχει πάει για βόλτα. Και μετά κατευθείαν έρχεται και ένα τσουνάμι που τα παρασέρνει όλα. Μετά σε κάποιο άλλο σημείο σε αυτό το νησί, κάποιοι πιάνουν ένα σήμα. Πιάνουν ένα σήμα από ένα πλοίο. Υπάρχει όμως κάτι το παράξενο. Και το παράξενο είναι το εξής. Το σήμα που εκπέμπει αυτό το πλοίο ξεκίνησε να εκπέμπεται τον Απρίλιο του 1983. Και ανακαλύπτουν ότι είχε χαθεί ένα πλοίο, το Derleth, ή Derleth, δεν είμαι σίγουρος πώς το λένε ακριβώς, είχε χαθεί το 83 και ξαφνικά από τόσα χρόνια κάποιο σήμα εκπέμπεται. Μετά μεταφερόμαστε στο Anchorage στην Αλάσκα. Όπου υπάρχει μια θαλάσσια βιολόγος, μια επιστήμονας, αυτή εδώ. Μας δίνει στοιχεία από εδώ και από εκεί δηλαδή, για να τα ενώσει μετά. Μάλιστα κάποια είδη σκουλικιών που έχει ρωτάει πώς τα πάνε και λέει αυτός που τα ελέγχει ότι έχουν αρχίσει να τρώνε το ένα το άλλο. Και μετά με αυτόν εδώ τον τύπο ο οποίος ανήκει σε μια εταιρεία με πετρέλαια και όχι μόνο, τη Ροκοκό, αν θυμάμαι καλά λέγεται, έρχεται σε ένα πλήρωμα στην Αλάσκα και αυτό, για να κάνει μια πρόταση. Εδώ είναι ο καπετάνιος του, το οποίο αυτό το πλήρωμα ειδικεύεται στο να ανασύρει ναυάγια και διάφορα που έχουν χαθεί μέσα στη θάλασσα. Έρχεται λοιπόν να κάνει μια πρόταση σε αυτούς. Η πρόταση είναι ότι ενδιαφέρονται για αυτό το πλοίο που εξέπεψε σήμα, τον Derleth, και θα θέλαν τη βοήθειά τους. Όμως το πρόβλημα είναι ότι βρίσκεται σε ρώσικα νερά και κατά κάποιο περίεργο τρόπο οι Ρώσοι μάλλον δεν έχουν λάβει ακόμη αυτό το σήμα, οπότε ίσως προλαβαίνουν να πάνε να δούνε τι γίνεται. Αυτό το πλοίο ανήκει σε αυτή την εταιρεία παλιότερα που έχει χαθεί, οπότε έχει ενδιαφέροντα η εταιρεία για να το ψάξει. Συγχρόνως έρχεται και αυτή η επιστήμονας που είδαμε πριν εκεί στα ενηδρία
και αυτός που εκπρόσωπος της εταιρείας θα είναι μέρος του πληρώματος. Οπότε όλοι μαζί ξεκινάνε για να πάνε να βρουν πού είναι το πλοίο. Εδώ, να το βλέπουμε, φτάνουν με το πλοίο τους. Είναι μισοβυθισμένο. Το πρώτο λοιπόν που κάνουν είναι να βγουν έξω στο νησάκι, στο νησί, για να δουν τι έχει συμβεί, αν υπάρχει κανένας επιζώντας κλπ. Βγαίνουν λοιπόν κάποια μέλη του πληρώματος και εκεί η φίλη μας ανακαλύπτει αυτό εδώ το τύπο που φαίνεται να είναι από το πλήρωμα, μόνο που αυτός της μιλάει και μάλιστα ξέρει και το όνομά της. Ξέρει και το όνομά της και όχι μόνο ξέρει και το όνομά της, αλλά υπάρχει και κάποιο σκουλίκι εδώ στο λαιμό του. Κάποια σκουλίκια βγαίνει από το λαιμό του. Έτσι ξεκινάει αυτή η παράξενη ιστορία. Τελειώνει το πρώτο τεύχος. Εδώ είναι το εξώφυλλο του δεύτερου τεύχους. Έχει αυτό το παράξενο artwork που είναι ωραίο και διαφορετικό. Βέβαια, να πω ότι στη συγκεκριμένη σειρά ήταν πάρα πολύ ωραία και τα variant covers. Θα ήθελα να τα πάρω. Κάποια στιγμή πήγα να κάνω την κίνηση, αλλά τέλος πάντων και εδώ πάλι βλέπουμε αριθμούς μαθηματικά και αυτούς τους περίεργους εδώ πέρα. Τα χέρια τους, τα πόδια τους είναι κάπως. Λοιπόν, βρίσκουν λοιπόν αυτό το πτώμα, το λέει η κοπέλα στους υπόλοιπους. Αλλά και αυτοί δεν είναι σίγουροι τελικά αν της μίλησε, να τον βρίσκουν εδώ πέρα. Και θεωρούν ότι μάλλον είναι από το πλήρωμα του Ντερλέθ, το οποίο είναι περίεργο πως ζει ακόμη μετά από τόσα χρόνια ή πως ζούσε, γιατί δεν φαίνεται να έχει πεθάνει εδώ και πολλή ώρα. Μάλιστα αυτός κρατούσε ένα μαχαίρι και δείχνει σαν να έχει αυτοκτονήσει. Οπότε τον μεταφέρουν στο πλοίο. Καθώς κοιτάνε όμως εκεί τον τύπο που φαίνεται να έχει αυτοκτονήσει, κάτι τους κοιτάζει μέσα από τις φιλοσιές. Εδώ αυτός κάτι καταλαβαίνει. Γυρίζουν λοιπόν πίσω το νεκρό για να προσπαθήσουν να δουν τι έχει συμβεί. Νάτος εδώ πέρα. Επίσης στέλνουν ένα υποβρύχιο τώρα για να εξερευνήσει μέσα στο βυθό το Ντερλέθ, το πλοίο. Βλέπουμε εδώ πλησιάζει το υποβρυχιάκι. Και ξαφνικά συναντάει αυτό το πλάσμα. Τρελαίνονται αυτοί, σου λέει τι είναι αυτό εδώ πέρα. Συγχρόνως στην ακτή, εδώ η επιστήμονας, νομίζω θαλάσσια βιολόγος είναι, δεν είμαι σίγουρος, αρχίζουν και βλέπουν και κάποια πλάσματα που έχουν κάποιες δυσμορφίες. Αρχίζουν και ανακαλύπτουν. Και προσπαθώντας να πιάσει αυτόν τον κάβουρα εδώ πέρα για να δει αν όντως έχει συμβεί, βουτάει κατά λάθος και καθώς βουτάει μέσα στη θάλασσα βλέπει και αυτό εδώ που είναι σαν το τέμ. Συγχρόνως όμως, πίσω στο πλοίο, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Αυτός που φαινόταν να είναι πεθαμένος, δεν είναι και πολύ πεθαμένος τελικά. Και αρχίζει η καταστροφή. Όπως βλέπετε εδώ, το πλοίο έχει πιάσει φωτιά. Συγχρόνως, κάποιοι άλλοι που έχουν χωριστεί από την ομάδα ανακαλύπτουν ένα σπήλαιο και ο ένας από τους δύο αποφασίζει να μπει μέσα, όπου μπαίνοντας μέσα στο σπήλαιο βρίσκει κάτι παράξενους αριθμούς που μοιάζουν σαν να είναι η εξίσωση του π και κάποια παράξενα σύμβολα εδώ όπως βλέπετε.
Κάπως έτσι τελειώνει και το δεύτερο τεύχος. Από πίσω του κάτι βγαίνει. Εδώ το εξώφυλλο του τρίτου τεύχους. Εδώ λοιπόν αυτός βλέπει κάποιους που ζουν μέσα σπηλιά, οι οποίοι φαίνεται να είναι το πλήρωμα, δεν έχουν όμως μάτια. Του μιλάνε κανονικά, ξέρουν και το όνομά του και του λένε διάφορα, τέλος πάντων, εδώ τι έχει συμβεί. Όπως βλέπετε είναι πολύ creepy η τύπη, να το πω έτσι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Γυρίζουν πίσω στους άλλους συναδέλφους τους, όπου τους παρουσιάζουν το πλήρωμα, επικοινωνούν και με το πλοίο, με τον καπετάνιο, και του λένε, ο καπετάνιος, επειδή ήδη έχει κάποιο νεκρό στο πλοίο, δεν ξέρει όμως ότι συνέβη, νομίζω ότι έχει γίνει ατύχημα, δεν ξέρει ότι σηκώθηκε εκεί το ζόμπι. Είναι έτοιμος να φύγει, όμως πείθεται τελικά και πηγαίνει και αυτό στο νησί να συναντήσει τους υπόλοιπους, οι οποίοι αυτοί αρχίζουν να αποκαλύπτουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα και το σκοπό τους σιγά σιγά. Προτείνουν κάποια δώρα να δώσουν στο πλήρωμα με κάποιο αντάλλαγμα που θέλουν. Να πω, το artwork είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσουν πολύ τα χρώματα, έτσι το σκίτσο πολύ ωραία. Και η ιστορία φυσικά. Δίνουν λοιπόν κάποια περίεργα δώρα, όπως αυτός εδώ φοράει τα ακουστικά, το Walkman, και μπορεί και ακούει τη σκέψη των αλωνών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και παραφυσικά στοιχεία, περίεργα. Να πάμε στο επόμενο τευκάκι, το 4. Εδώ στο εξώφυλλο είναι αυτός ο εκπρόσωπος της εταιρείας που παίζει σημαντικό ρόλο και αυτός. Εδώ λοιπόν αυτά τα δώρα που δίνει το χαμένο πλήρωμα προκαλούν κάποιες συμπλοκές και αποκαλύπτονται και άλλα πράγματα, πιο μυστήρια και λιγότερο γήινα. Γίνονται βίαιοι λοιπόν και πετούν πράγματα, τα οποία δεν συμφωνούν οι άλλοι να τα κάνουν, εκτός από το μόνος που βλέπει κέρδος και τα βλέπει όλα καλά είναι ο εκπρόσωπος της εταιρείας πετρελαίου, που έχει απλώς τα πλοκάμια της και αλλού και στο διάστημα και σε διάφορα άλλα. Οπότε το χαμένο πλήρωμα απειλεί, τρομάζει και απαιτεί. Απαιτεί και απειλεί εδώ, όπως βλέπετε. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας προσπαθεί να διαπραγματευτεί και να κερδίσει συγχρόνως, παρόλη την άσχημη κατάσταση. Τελικά τους δίνουν μία μέρα διορία για αυτό που τους έχουν ζητήσει, να το σκεφτούν. Το συζητάνε, υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν προδοσίες.
Εδώ ο καπετάνιος αποφασίζει να μάθει κι άλλα. Και έτσι αρπάζει το υποτιθέμενο πτώμα τάφος νούμερο 5 το artwork εδώ πέρα σαν κολλάζ είναι λοιπόν εδώ η προδοσία συνεχίζεται σε αυτό το εύχος και τελικά μαθαίνουν το σκοπό τους μαθαίνουν ποιος είναι ο σκοπός τους βοηθάει και αυτός με αυτά τα περίεργα walkman τέλος πάντων, τα μεταφυσικά που ακούει τις σκέψεις, μπαίνει στο μυαλό του πληρώματος και μαθαίνει περισσότερα, βέβαια αυτό έχει και το τίμημά του. Έτσι λοιπόν, κάνουν εδώ την επανάστασή τους, αλλά τελικά δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά, οπότε τους ξαναπιάνουν. Τους πηγαίνουν στο νησί και εκεί τους έχουν δώσει μόνο μία επιλογή, τους δένουν σε αυτούς τους πασάλους που είναι σαν το τέμ τέλος πάντων, με τα σύμβολα εδώ πέρα και τους απειλούν, έχουν χρόνο μέχρι να έρθει παλήρια και πρέπει ένα άτομο, το οποίο αυτό το άτομο είναι εδώ η επιστήμονάς μας, να τους κάνει μια χάρη, μια δουλειά. Όταν κάνει αυτή τη δουλειά έχουν πει μάλιστα ότι θα φύγουν και όλες, θα τους αφήσουν ήσυχους. Βουτάει λοιπόν αυτή που έχει και περιορισμένο χρόνο. Υπάρχει μια καταπακτή εκεί κάτω, η οποία για κάποιο λόγο πρέπει να ανοίξει. Και στο τελευταίο τεύχος, το νούμερο 6, με αυτό το εξώφυλλο εδώ που έχει αυτό το υποβρύχιο και αυτά είναι έτσι σαν έκο, σαν σόναρ, σαν κύματα τέλος πάντων. Η καταπακτή ανοίγει. Η καταπακτή ανοίγει και κάτι ελευθερώνεται από εκεί μέσα. Κάτι ελευθερώνεται τελικά. Και τώρα που ελευθερώθηκε, πρέπει να γυρίσει πίσω από εκεί που ήρθε. Θα το καταφέρουν αυτό και αν το καταφέρουν, ποιο θα είναι το τίμημα, πώς θα ζήσουν από αυτούς. Όλα είναι γραμμένα εδώ πέρα. Τα έχει σκεφτεί όλα ο Τζο Χιλ. Εδώ λίγο. Να αφήσουμε και τίποτα να διαβάσετε. Βλέπουμε εδώ κάποια έκρηξη. Ναι. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Τρόμος λοιπόν στη θάλασσα. Πάντα μου άρεσε έτσι η θάλασσα, γιατί κρύβει μυστήρια. Το Plunge του Τζο Χιλ. Με αυτό ολοκληρώνω τη σειρά της Hill House Comics. Θα μιλήσουμε βέβαια και την επόμενη φορά για την bonus ιστορία. Θα τους παρακολουθώ γιατί μ' αρέσουνε. Τον Τζο Χιλ δηλαδή και τους συνεργάτες που επιλέγει και τους υπόλοιπους. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Θα τα πούμε πολύ σύντομα για το Sea of Dogs αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.